Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ελλάδα υποστηρίζει επί της αρχής την πρόταση της Κομισιόν για το νέο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων. Η πρόταση της Κομισιόν αναγνωρίζει ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία ως κρατημέλη, να διαπραγματευόμαστε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια λογική αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους χωρίς να είμαστε περιορισμένοι από ασφικτικά σκληρούς αριθμητικούς κανόνες. Την πρόταση αυτή φαίνεται να την ασπάζονται τα περισσότερα κράτη-μέλη, όμως είχα την ευκαιρία να τονίσω και στο σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι απαιτείται πολύ πιο γρήγορη πρόοδος. Οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες πρέπει να συμφωνηθούν πριν το τέλος του έτους, αυτό το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτό από την Ελλάδα. Άρα πιστεύω και από πολλά άλλα κράτη-μέλη είναι να επιστρέψουμε στους προηγούμενους δημοσιονομικούς κανόνες, πράγμα το οποίο θα συμβεί αυτόματα εάν δεν συμφωνήσουμε ένα καινούριο πλαίσιο. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να συνδυάζει την δημοσιονομική υπευθυνότητα με γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης και με μια γρήγορη αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε πετύχει αυτά τα 4 χρόνια, θέλουμε να εξακολουθούμε να μπορούμε να το κατοχυρώνουμε, έτσι ώστε να μπορούμε μόνοι μας να χαράσουμε μια πολιτική αποκλιμάκωσης του χρέους που δεν θα υπονομεύει τους βασικούς αναπτυξιακούς μας στόχους. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα. Στη διάρκεια των χθεσινών σας δηλώσεων φέρατε στην πρώτη γραμμή τα θετικά αποτελέσματα της ελληνικής οικονομίας αλλά και το στόχο της επενδυτικής βαθμίδας που θα αποτελέσει τη γέφυρα για την μείωση του κόστους δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το στόχο, εάν αυτό μπορεί να γίνει μέσα στο 2023 και κατά πόσο οι αγορές βρίσκονται σε μια στάση αναμονής λόγω και των επικείμενων εκλογών στη χώρα μας. Ευχαριστώ. Είναι δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον αύξησης των επιτοκίων. Όπως γνωρίζετε, τα επιτόκια στην Ελλάδα δεν καθορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία συνυπολογίζει πολλές παραμέτρους. Η κυριότερη όμως είναι η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, εφόσον μπορέσει να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να αποκλιμακώσει το κόστος δανεισμού. Με άλλα λόγια, να μπορεί η ελληνική δημοκρατία να δανείζεται φθηνότερα, οι τράπεζες να δανείζονται φθηνότερα και τελικά και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να μπορούν να δανείζονται φθηνότερα. Θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε την επενδυτική βαθμίδα εντός του 2023. Να το αναδιατυπώσω. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να πετύχουμε την επενδυτική βαθμίδα εντός του 2023, εφόσον από τις εκλογές ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί και προκύψει μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση. Επόμενη ερώτηση, κυρία Σοφία Φασουλάκη από το Open και ακολουθεί η κυρία Ναντίν Χαρδαλιά από τον Sky. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε και από μένα. Καλησπέρα. Ήθελα να κάνω μια διπλή ερώτηση. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας πέφτουν, το βλέπουμε και στη χώρα μας. Κανείς όμως δεν ξέρει αν θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα που βλέπουμε σήμερα. Ήθελα να ρωτήσω εάν θα είστε ξανά κυβέρνηση, αν θα συνεχίσετε να στηρίζετε τα ελληνικά νοικοκυριά, όπως έγινε όλη αυτή την περίοδο. Και δεύτερον, πώς ακούστηκε στους Ευρωπαίους ηγέτες η πρότασή σας για την μεταφορά ενέργειας μέσω άλλων δικτύων. Μια πρόταση που έκανε σήμερα η Ελλάδα και αν μπορείτε να μας την αναπτύξετε λίγο περισσότερο. Ευχαριστώ. Έχουμε στηρίξει έμπρακτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις απορροφώντας ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων των λογαριασμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, ότι πριν από ένα χρόνο ήταν το κύριο αντικείμενο συζήτησης όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Αποδείξαμε λοιπόν ότι μπορούμε να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να συγκρατήσουμε τις αυξήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Και ήμασταν από τους πρώτους που μπορέσαμε να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο ανακύκλωσης των υπερκερδών των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και διοχέτευσης αυτών των ποσών για να στηρίξουμε την κοινωνία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Προφανώς, καθώς τώρα μειώνονται οι τιμές, υπάρχει ανάγκη για χαμηλότερη επιδότηση, όμως κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος τι θα συμβεί με τις τιμές του ρεύματος τον επόμενο χειμώνα. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να δράσουμε από τώρα, να φροντίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γεμίσουμε τις αποθήκες φυσικού αερίου, αλλά και να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στον ανασχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε η τιμή
της ηλεκτρικής ενέργειας να μην καθορίζεται μόνο από την υψηλότερη οριακή τιμή του συστήματος, που εν προκειμένου το τελευταίο διάστημα δεν ήταν άλλη από την τιμή του φυσικού αερίου. Και η Ελλάδα θα εξακολουθεί να είναι πρωταγωνίστρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αυτές τις συζητήσεις. Θέλω να σας θυμίσω ότι ίσως δεν είναι σύμπτωση το γεγονός ότι υπήρξε μια πολύ γρήγορη αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου από τότε που επιβλήθηκε επιτέλους το πλαφόν στο φυσικό αέριο. Από εκεί πέρα θέλουμε περισσότερα δίκτυα και διασυνδέσεις μεταξύ Ελλάδος και Βορρά για να μπορούμε να εξάγουμε την ενέργεια την οποία παράγουμε εμείς, αιωλική ή ηλιακή, στην κεντρική Ευρώπη ή ενδεχομένως την ενέργεια την οποία μπορούμε να μεταφέρουμε και από την Βόρεια Αφρική. Πιστεύω ότι έχει καταστεί πια κοινός τόπος ότι πρέπει να διασυνδέσουμε τα δίκτυα της ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε και από μένα. Λίγο πιο δυνατά. Ήθελα να μας εξειδικεύσετε, αν είναι δυνατόν, το περιεχόμενο της συζήτησής σας με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό προς την οικονομία και τους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης, καθώς και να μας πείτε αν είχατε την ευκαιρία σε αυτό το τετ-α-τετ να κάνετε μια έστω πρώτη συζήτηση μαζί της σχετικά με αυτό που είχατε ανακοινώσει για μια επαναξιολόγηση της σύμβασης με τη Hellenic Train για την επένδυση σε καλύτερα τρένα στην Ελλάδα, ή αν ορίσατε κάποιο ραντεβού για να το συζητήσετε εν τέλει. Κάλεσα την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Τζόρτζια Μελόνι, να επισκεφθεί την Αθήνα πριν από τις εκλογές για να συζητήσουμε όλη την ατζέντα των διμερών μας θεμάτων, απεδέχθη με χαρά. Και στα πλαίσια αυτής της συζήτησης θα μπορέσουμε να εξειδικεύσουμε τις προτάσεις μας για τους δημοσιονομικούς κανόνες. Είμαστε πολύ κοντά με την Ιταλία στα ζητήματα αυτά. Να συζητήσουμε τις μεγάλες προκλήσεις του προσφυγικού μεταναστευτικού, διότι και η Ιταλία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή και θα έλεγα ότι και αυτή είναι θύμα των διακινητών που εργαλειοποιούν ανθρώπινες ζωές και μεταφέρουν στην κεντρική Μεσόγειο κατατρεγμένους ανθρώπους από τη Λιβύη και από την Τινησία στις Ιταλικές ακτές. Και μιας και με ρωτήσατε, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τον τρόπο με τον οποίο και η Ιταλική κυβέρνηση μέσω της Trenitalia θα μπορεί να υποστηρίξει με πιο ενεργό και με πιο ουσιαστικό τρόπο την επανεκκίνηση των ελληνικών σιδηροδρόμων. Όπως γνωρίζετε, η Τρενοσέ έχει πουληθεί ουσιαστικά στην Ιταλική κρατική εταιρεία έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ το 2018. Έχουμε όμως την δυνατότητα, πιστεύω, να χαράξουμε από κοινού ένα νέο μέλλον για τους σιδηροδρόμους μας, όπου η μεν Ιταλική εταιρεία θα επενδύσει περισσότερο σε αξιόπιστα και ακόμα πιο ασφαλή και γρήγορα τρένα, και εμείς θα κάνουμε τη δουλειά την οποία πρέπει να κάνουμε, όπως έχω ήδη πει, για να επενδύσουμε περισσότερο στο δίκτυό μας, στην ασφάλειά του και στην ενδεχόμενη επέκτασή του.